ένα φίλι μας μίξα. Το χυμό της ζωής να δυναμώνει μέσα μου. Το παρελθόν μου είναι ανύπαρκτο. Χάνεται μέσα σε μια χαρούμενη ομίχλη. Χαρούμενη σαν κάθε τύπο σκεπάζει κάτι το ανεπιθύμητο. Όλα τα αισθήματά μου εξαρτιούνται από το μέλλον τώρα πια. Το καθαρό και ανέγγιχτο μέλλον. Πήρα το γράμμα σου μαζί με τις εφημερίδες που έγραφαν για το δυστύχημα. Τρέχω τότε αμέσως στη μαμά και της λέω δεν γίνεται, πρέπει οπωσδήποτε να πάω στην Αθήνα. Η μαμά τα έχει καταλάβει όλα. Πήγαινε παιδί μου, μου λέει, και ο Θεός βοηθός. Μ' αγκάλιασε, με φίλησε και τότε εγώ δεν μπόρεσα να κρατηθώ και βάλα τα κλάματα. Τόσο πολύ λοιπόν τον αγαπάς, μου είπε τότε εκείνη. Όταν παντρευτείτε, να μείνετε μόνοι σας κανένα μήνα στο σπίτι του Πόρου. Η μητέρα της Βίργος μπορεί να έρθει να μείνει στην Αθήνα, κοντά μας, αυτό το διάστημα. Μου κρατά καθημερινά συντροφιά. Κεντάει κάποιο εργόχειρο. Εγώ μελετώ. Κάποτε παρατώ το βιβλίο και αφεργέμαι, κοιτάζοντας μέσα από το τζάμι το χειμωνιάτικο ουρανό που αλλάζει. Πότε γαλάζιος, πότε γκρίζος, πότε φουρτουνιασμένος. Μ' αρέσει το τρυπητό. Αισθάνεσαι ότι κάτι κάνεις. Αυτό το κέντρημα από πού το έχεις ξεσηκώσει? Από την κυρία Δραγάτη, είναι μια φίλη της μαμάς. Μόνο που εγώ θα βάλω λαδί στα φύλλα και χρυσό στα στρογγυλά. Το φωτόνιο είναι και σώμα και κύμα. Δηλαδή και υπάρχει σαν ύλη και δεν υπάρχει. Φαίνεται μπελαλίδικο. Όχι, δεν είναι. Τα φύλλα είναι σταυροβελονιά και τα στρογγυλά είναι βυζαντινό. Ο Δίας έχει 9 δορυφόρους. Αν ζούσαμε στο Δία, τη νύχτα θα μας φώτιζαν 9 φεγγάρια. Σαν παιδί κάνεις με τα 9 σου φεγγάρια. Οι άνδρες είναι πάντα μεγάλα παιδιά. Ο πατέρας του κοντεύει τα 50 και ακόμα δεν λέει να μεγαλώσει. Θα σε κουράσουν αυτά τα βιβλία. Σήμερα το πρωί έφυγε η μνηστή μου. Η ανεπίσημη ακόμα μνηστή μου. Μετά 3 μέρες που θα βγω από την κλινική, θα πάω στον Πόρο να την ανταμώσω. Η μητέρα της με προσκάλεσε να περάσω την ανάρρωσή μου στο σπίτι τους. Η συντροφιά της Βίργος μου λείπει σε τέτοιο βαθμό που όλο συλλογιέμαι την άγνωστη ζωντανή φίλη μου. Αν της είχα πει το όνομά μου, θα τρέχει να με δει αμέσως μόλις διάβασε στην εφημερίδα το δυστύχημα. Είμαι βέβαιος πως θα λυπήθηκε ακόμη και τον καημένο του Σαρή. Ούτε μια λέξη δεν μου είπε για αυτόν η Βίργο. Λίδα. Δεν σε περίμενα. Το θεώρησα υποχρέωσή μου να έρθω, Παύλο. Υποχρέωση.
Όχι, κοινωνική υποχρέωση. Το ξέρω πως εγώ φταίω για ό,τι έγινα. Δεν πιστεύω να φαντάζεσαι πως εξαιτίας σου. Το ξέρω πως δεν ήταν εξαιτίας μου. Όμως εγώ υπήρξα το μοιραίο όργανο. Και χωρίς όργανο νους, δεν κατορθώνει και μεγάλα πράγματα. Τώρα, Παύλο, θα ήθελα να αφοσιωθώ σε σένα. Αν και εσύ το θέλεις, η ζωή μου σου ανήκει. Φοβάμαι πως είναι πια αργά, Λίδα. Είμαι σχεδόν αραβωνιασμένος, το ξέρεις. Πόσο δύσκολο είναι να συνεννοηθεί κανείς με τους ανθρώπους. Μιλάμε, κάνουμε παρέα. Ποθούμε ο ένας τον άλλον. Αλλά δεν επικοινωνούμε. Η σκέψη μας ήταν παραμορφωμένη στην αντίληψη του άλλου. Αυτή είναι η σκληρή ανθρώπινη μοίρα. Η αιώνια παρεξήγηση. Αυτή που γεννάει το μίσος. Το μίσος που μας ακολουθεί ακόμα και στον έρωτα. Και να τα ξέρω. Ενώ τα ήξερα όλα αυτά. Αφέθηκα να παρασυρθώ κι εγώ σε αυτό το παιχνίδι του μίσους. Και έτσι έγινα το μοιραίο όργανο εκείνη τη νύχτα. Δεν πειράζει τώρα πια, Λίδα. Όσα έγιναν μπορούν να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε ο ένας τον άλλον. Να γίνουμε φίλοι επιτέλους. Και να μείνουμε φίλοι. Δεν είναι καλύτερα έτσι? Μα και ο έρωτας για μένα, ή ο πόθος, όπως θέλεις πες το, δεν είναι παρά ένα κορύφωμα της φιλίας. Μια προσφορά του εαυτού μου. Δεν μπορώ να φανταστώ άλλο τρόπο για να εκφράσω τη φιλία μου με μεγαλύτερη ειλικρίνεια. Παύλο, απελπίστηκα για συνεννόηση με τους ανθρώπους. Βλέπεις τη φορά. Μοιάζει με όλα τα άλλα ζωφορέα με καλύτερα. Πήρα διαζύγιο από τον άντρα μου. Τώρα θα πάρω και από τη ζωή. Ξέρω ένα μοναστήρι. Θα αφοσιωθώ στο Χριστό. Στο γλυκύτατο του Ιησού που καταλαβαίνει και συγχωρεί. Γεια σου, Παύλο. Σου εύχομαι περαστικά και κάθε ευτυχία. Σε ευχαριστώ, Λίδα. Σε ευχαριστώ με όλη μου την καρδιά. Θα γίνει μια σουηδική αποστολή στις Ινδίες για να μελετήσουν την έκλειψη του ήλιου από κοντά. Γράφω δύο λόγια στην κυρία Δροσινού. Είχα γράμματι σήμερα. Με ρωτάει πώς είσαι και πότε επιτέλους θα αποφασίσεις να πας στον πόρο. Τι να της γράψω, πότε σκοπεύεις να πας? Δεν ξέρω, μητέρα. Άστο να συνέλθει το κόμμα. Μα δεν τον περιμένει μονάχα η κυρία Δροσινού. Τον περιμένει και η Βίργο. Θα δούμε μια ολόκληρη ζωή. Παύλο, είναι καθήκον σου να πας. Πρέπει να τελειώνεις με αυτό το ζήτημα.
Βλέπεις, δεν περιμένουν εμένα. Αλλά πότε θα τελειώσει αυτό το ζήτημα? Συγκινήσεις και ο καναπανωτές. Το πιο σημαντικό είναι η ερεμήση. Ίσως δεν θα ήταν καθόλου άσχημα να κάνει αυτές τα μόνο στο εξωτερικό να ερεμήσει. Να σκεφτεί. Να αποφασίσει ψύχρεμα τι θα κάνει στη ζωή. Τι θα λέει στην Ιταλία. Θα προτιμούσα κάπου πιο βορεινά. Για το Θεό, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Πρέπει να αποφασίσει να πας στον Πόρο. Πότε θα πας? Θα σου πω αύριο, μητέρα, απόψε πονάει το κεφάλι μου. Καληνύχτα.